σε τετραπληγία και δεν μπορεί να εργαστεί, αιτήθηκε για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι. Και του απάντησαν να τους δώσει τις καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών για 5 χρόνια πριν, όπως και έκανε. Και ακολούθως του απάντησαν αρνητικά στην αίτηση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επειδή, όπως είπαν, αποξένωσε καταθέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Όμως αυτός ο άνθρωπος τα προηγούμενα χρόνια είχε μια κανονική ζωή και εργαζόταν, ναι, όπως όλοι μας, και έκανε κινήσεις λογαριασμού όπως όλοι μας. Ναι. Μετά που απέκτησε την αναπηρία, οδηγήθηκε στην ανάγκη να ζητήσει τη στήριξη του κράτος, διότι δεν μπορεί να εργαστεί και να πάρει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ως εκ τούτου, να λαμβάνουμε υπόψη τι έγινε πριν την αναπηρία, είναι τουλάχιστον άδικο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η αναπηρία δημιούργησε την ανάγκη σε αυτόν τον άνθρωπο και την οικογένειά του να ζητήσει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Άρα, για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη, με απλά λόγια, εμείς που δεν έχουμε ευτυχώς την περιπέτεια του ανθρώπου, που δυστυχώς έχει. Αυτός ήταν ένας κανονικός άνθρωπος, είχε τις αποταμιεύσεις του, τις κινήσεις του κτλ. Έπαθε το ατύχημα, δεν μπορούσε να δουλέψει, άρα έπαιρνε χρήματα από τα έτοιμα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ναι. Και η φωτογραφία των 5 ετών του λογαριασμού του αποτρέπει το κράτος από το να του δώσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Των 5 ετών πριν την απόκτηση αναπηρίας. Πριν. Μάλιστα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα μένει χωρίς στήριξη. Με μειωμένη στήριξη παίρνει τα επιδόματα αναπηρίας, τα οποία όμως δεν είναι αρκετά για να μπορέσει να ζει ο άνθρωπος με την οικογένειά του. Ναι. Και θεωρούμε ότι οι νομοθεσίες πρέπει να εξυπηρετούν την κοινωνία και να εξυπηρετούν με κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα πριν, η αναπηρία δημιούργησε την ανάγκη ο άνθρωπος αυτός να ζητήσει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν μπορεί το κράτος να ισχυρίζεται ότι λόγω κινήσεως των λογαριασμών που έγιναν πριν αποκτήσει την αναπηρία δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το αίτημά του. Βέβαια, νιώθω ότι θα βρεθεί λύση μετά τη δημοσιότητα που έχει δοθεί. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται δημοσιότητα για να βρεθούν λύσεις, αλλά ένα υπεύθυνο κράτος θα πρέπει, όταν εντοπίζει κενά στις νομοθεσίες ή προβλήματα στις νομοθεσίες, ναι, που εμποδίζουν να εξυπηρετήσει τους πολίτες του με αξιοπρέπεια και γρήγορα, να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές. Έχετε μιλήσει με την Υφυπουργό Πρόνοιας ή με το Υφυπουργείο για το πώς θα συμβάλλετε κι εσείς στη διόρθωση αυτής της αδικίας? Έχουμε στείλει και επιστολή, έχουμε μιλήσει σήμερα και με το γραφείο της Υφυπουργού και με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και αναμένουμε να χειριστούν το θέμα υπεύθυνα για να βρεθεί λύση όχι μόνο για αυτόν τον συνάνθρωπό μας, αλλά και στο μέλλον σε οποιονδήποτε άλλον έχει παρόμοιο πρόβλημα. Και θέλω επίσης να προσθέσω ότι αναμένουμε από το κράτος να τροποποιήσει και την πρόνοια στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ναι, που όταν ένα ζευγάρι, ο ένας είναι άτομο με αναπηρία και ζητά ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το κράτος λαμβάνει υπόψη των μισθών του συζύγου ή της συζύγου ως εισόδημα του ατόμου με αναπηρία που ζητά ελάχιστο εγγυημένο. Και συχνά αυτό εμποδίζει πολλές οικογένειες να λάβουν ελάχιστο εγγυημένο για το άτομο που έχει αναπηρία. Μάλιστα. Και σε αυτές τις πολλές οικογένειες είναι πάρα πολλές με χαμηλό μισθό τον ένα σύζυγο. Ως εκ τούτου πρέπει επιτέλους να κάνουμε νομοθεσίες οι οποίες να είναι πραγματικά δίκαιες για να εξυπηρετήσουν την κοινωνία και την αξιοπρέπεια που θέλουμε να έχει η κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι κινείται ακριβώς στα όρια της νομιμότητας, τουλάχιστον να δίνεται η ευκαιρία σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό, να τηρηθεί το πνεύμα του νόμου. Βεβαίως. Και να διορθωθεί και το γράμμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλώντας τώρα για το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, έχει ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν είναι παράνομο αυτό που έγινε, αλλά ακούστε. Περίπτερο.